χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση. Λέμε, συνάδελφοι, ότι το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να υλοποιήσει όλες τις επιθυμίες των εργοδοτών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αλήθεια. Πολλά από τα στοιχεία που φέρνει δεν είναι άγνωστες καταστάσεις για τους εργαζόμενους στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Η WIN, στην οποία δουλεύω, πρωτοπόρα εφαρμόζει κάθε αντεργατικό νόμο που έφεραν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΝΙΔΙ, ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ και χρόνια υλοποιεί πρακτικές που έρχεται τώρα να νομιμοποιήσει το νομοσχέδιο. Καλλιεργεί την 24ωρη ετοιμότητα με πρακτικές όπως το stand-by, διευθετεί το χρόνο εργασίας με καθημερινές νυχτερινές εργασίες ή με δουλειά τις Κυριακές. Η εταιρεία, όπως και ολόκληρος ο κλάδος, μετασχηματίζεται για να αλλάξει την κουλτούρα των εργαζομένων, να καλλιεργήσει στο πρόσφορο έδαφος που τους αφήνει η πανδημία, ανάμεσα σε άλλα, την ευελιξία, την απουσία αεροαρίου, τον ασφιχτικό έλεγχο. Θέλουν να δημιουργήσουν ένα νέο τύπο εργαζόμενου που θα είναι διαθέσιμος ανάλογα με τις ανάγκες του εργοδότη 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα, όλο το χρόνο, από πουδήποτε και αν βρίσκεται, στο σπίτι, στο γραφείο, σε κανονική ή σε αναρωτική άδεια. Και δεν μένουν μόνο σε αυτό. Από τώρα κιόλας, πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, αρχίζουν να εφαρμόζουν κομμάτια του. Ήδη στη WIND, διευθυντές μιλάνε για εκπεριτροπής παρουσία στο γραφείο και μετά το τέλος της πανδημίας. Δεν έχουν κάνει καν τον κόπο να βρουν θέσεις εργασίας σε νεοπροσλαμβανόμενους συναδέλφους. Την ίδια ώρα, στα Μουλοχτά, ενθαρρύνουν συναδέλφους να μην δηλώνουν τις υπερορίες, και μάλιστα νυχτερινές, με αντάλλαγμα σιωπηρά ρεπό, εκμεταλλευόμενοι την τηλεργασία. Οι εργαζόμενοι στη WIND, μέσα από τα συνδικάτα μας, επιχειρησιακό και κλαδικό, παλεύουμε να μπει φραγμόσεις στον εργασιακό μεσαίωνα που ονειρεύονται. Απαιτούμε να προχωρήσει άμεσα η επιστροφή των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, με την εργοδοσία να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να είμαστε και να νιώθουμε ασφαλείς. Παλεύουμε για να υπογραφεί επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση με αυξήσεις, κάτι που έχει να συμβεί από το 2011. Η Πρωτομαγιά και οι δύο απεργίες ήταν μεγάλες μάχες και τις δώσαμε με επιτυχία. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με ένα ξεκάθαρο αίτημα. Αυτό το νομοσχέδιο να μείνει στα χαρτιά.